Όμως ε, έχω άμεση εμπειρία ε, ότι πολλοί επώνυμες πρεσβείες και πολλοί επώνυμες και διαβόητες υπηρεσίες ε, της δύση. όταν η Κόσκο ε, ήταν ε, ο επισπεύδων για να πάρει όπως πήρε το 2015 το λιμάνι του Πειραιά καθ' ολοκληρία, είχε αρχίσει το 2008 φτιάχνοντας μία τρίτη προβλήτα κτλ. κτλ. Ε, σε όλη αυτή την προσπάθεια... Ε, Έβαζαν ενστάσει χωρί να βάζουν χρήματα για να πάρουν το έργο από την Κόσκο. Και όταν α, α, είδαν ότι ε, η Κόσκο κερδίζει, προσπάθησαν να τις στραγγαλίσουν παραλίοντα τον ΟΣΕ. Οι Κινέζοι, βέβαια, είναι πρακτικοί άνθρωποι. Βρήκαν άλλο τρόπο να στέλνουν τα εμπορευματοκιβώτια του, στα κοντέινερ, στην Ευρώπη, με μικρότερα πλοία στα Ιταλικά λιμάνια, στα Ισπανικά λιμάνια, ε, ε, στα, ε, ακόμη μέχρι και την ε, ε, Σλοβενία. Άρα προώθησαν. Εμείς όμως απαξιώσαμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε μια προσπάθεια να στραγγαλίσουμε την Κόσκο. Αυτή είναι και η δικαιολογία που μου ελέγχθη ε, όταν το 2017 πουλήθηκαν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, για αυτό το ευτελές ποσό, από, εν ονόματι ε, ε, ο Κυριος Σπίρτζης, η Κυρια Πέρκα, ο Κυριος Δραγασάκης, ε, διάπειροι... Ε, ε, οι των λαϊκών δικαιωμάτων πουλήσαν για 45 εκατομμύρια την περιουσία του ελληνικού λαού ε, τα, την κυκλοφορία των τρένων στου Ιταλού. Οι Ιταλοί είπαν πολύ καλά, ε, είπαν ε, ξεκάθαρα ότι εμεί είμαστε προστιθέντες. Μπήκαμε εκεί για να μην το πάρουν οι Κινέζοι. Δεν μπήκαμε για να επενδύσουμε. Να Και του επιδοτούμε συγγνώμη, με 500 εκατομμύρια το χρόνο. 50. Το, ναι, με 500 εκατομμύρια στην δεκαετία. Πάνω. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αυτό όμως, γιατί, να μην, κύριε γιατί κύριε, να μην επιδοτούμε τον ΩΣΕ. Ακούστε, ε, τα 50 εκατομμύρια αφορούν τις ε, άγονες γραμμές. Μα, δηλαδή αυτό γίνεται και στα πλοία και, στε, και στα αεροπλάνα. Γιατί όμως, δεν μπορούσαμε να επιδοτούμε με αυτό το ποσό την ελληνική εταιρεία. Γιατί έπρεπε για 40, 45 εκατομμύρια να μας λείπανε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ε, να κάνουμε μία υπόθεση. Εάν ε, αγόραζαν οι Κινέζοι τον. Ε, μυστικό φτάσαμε σε αυτό το σημείο τα, αεροπλάνα, τα αεροδρόμια στην Φραπόρτ. Τα, ε, το στους Κινέζους. Το, το, ο πειρά του Κινέζου. ο ο το σιδηρόδρομο του Ιταλού και οι διαιτητέ του ξένου. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε πρωτάθλημα μπορούμε να διοργανώσουμε. Αλλά μέσα να κάνουμε μία υπόθεση. Εάν τον έπαιρναν οι Κινέζοι η Ελλάδα θα είχε υπερσύγχρονους λειτουργικούς σιδεδρόμους, τουλάχιστον στη γραμμή Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιδωμένη, ίσως και Εύρω και... Ε... Οι, οι Κινέζοι θα, θα προωθούσαν τις εμπορικές αμαξοστοιχίες με ασφάλεια και ταχύτητα, αυτό είναι το συμφέρον τους. Από τη στιγμή που τους δώσαμε το λιμάνι του Πειραιά... Ε, Πίστευαν ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι λειτουργούν και είναι διατεθειμένοι, και ήσαν και είναι φαντάζομαι διατεθειμένοι να του βοηθήσουν. Εάν δεν θέλουμε του Κινέζου, θα έπρεπε να, να βρούμε κάποιον άλλον. Η δική μου άποψη δεν είναι ούτε να του δώσουμε στου Ιταλού, ούτε στου Γάλλου, στου Ιαπωνέζου που έχουν εξαιρετικού σιδηρόδρομου οι Ιαπωνέζοι και οι Γάλλοι. Η δική μου άποψη είναι να του δώσουμε στη χώρα. Οι σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τριχοτομημένοι. Πρέπει να είναι ένα ενιαίο σύνολο όπως ο παλιός ο σε είχε και τις υποδομές, είχε και την κυκλοφορία, είχε και την ασφάλεια μαζί. Ε, πρέπει λοιπόν να το επανασυστήσουμε και να, α, να τον επανεθνικοποιήσουμε. Γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται σε άλλες χώρες αυτό και να... Επενδύσουμε εκεί τα χρήματα που, που απαιτούνται για την ασφαλή κυκλοφορία ανθρώπων, πρωτίστως και εμπορευμάτων, μετά. και των Κινέζων και όποιοι άλλοι θέλουν να διακινούν και τα δικά τους εμπορεύματα. Και να πληρώνουν. Προφανώς και... να πληρώνουν. Κύριε Πρέσβη, ε, θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Απλά θα ήθελα να, να προετοιμαστείτε. Ε, ξέρετε, ε, τα τέλη Φεβρουαρίου έγινε μία σύνοδο στι ΗΠΑ για τη Λιβύη. Η Λιβύη έχει τεράστιο ενδιαφέρον για μας, το αναφέρατε πριν από λίγο και εσείς στο θέμα της συνεκμετάλλευσης, λόγω του λεγόμενου τουρκολιβικού ε, μνημονίου. Η... Σε αυτήν την σύνοδο συμμετείχε η Γερμανία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, τα Εμμυράτα και η Τουρκία και δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Η Ελλάδα που έχει τα μεγαλύτερα θαλάσσια σύνορα με την Λιβύη, τα μεγαλύτερα, η Ελλάδα που έδωσε τα πάντα στι ΗΠΑ αποκλείστηκε, είχε αποκλειστεί από τη Γερμανία και τώρα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ. Αμερικής. Ετοιμάστε την απάντησή σας.